Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι. Μετά από αρκετά μεγάλη καθυστέρηση και μεγάλη προσμονή, ήρθε επιτέλους το τρίτο δέμα από την Διακοστίνη. Αυτό θα έχει μέσα δύο τεύχη, το πέμπτο και το έκτο, και λογικά τις αφίσες από ό,τι γράφουμε. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Κλασικά έχουμε την απόδειξη. Α, γυρίσαμε σε σακουλάκια πλέον. Τεύχος 5, τεύχος 6. Εδώ είναι το πολυτόθετο σκάνερ, οπότε είναι το τεύχος 5. Έχει και το νέο ασφαλείας. Αυτό βέβαια είναι το 6, πάλι κατσαβιδάκι και κάποιες μεταλλικές δάσεις. Και εδώ έχουμε τα πόστερ. Θα βγάλουμε λίγο τη στην άκρη. Δεν μπορώ να πω ότι ξετρελαίνομαι με την ποιότητά τους, αλλά ωραία είναι. Είναι και αυτό ένα έξτρα της συλλογής. Θα βάλουμε στην άκρη αυτά. Θα δούμε μια γρήγορη κατεύχη. Το ντεπούτο. Ένωξη και επιτυχία. Εκπληκτικό επεισόδιο. Τι μας έχει μέσα εδώ τώρα? Ηλεκτρονική πλακέτα του σκάνερ, εσωτερικό καπάκι πλακέτας, δίκη μπαταριών με διακόπτη, μπροστινό δεξί μέρος σασί και βιδούλες. Και εδώ ξεκινάει κουμπώνοντας το τιμόνι, όπως θα δούμε. Ωραία, οι οδηγίες. Και το τεύχος 6, πάλι για τη σειρά, ξέχασε τις σημαίες, και εδώ κάποια λίστα εξαρτημάτων. Αυτό το βιντεάκι θα βγει λίγο μεγάλο, γιατί όπως σας είχα πει, το σκεπτόμουν και δεν είχα ξεκινήσει την συναρμολόγηση. Την ξεκίνησα όμως, οπότε αυτό το βιντεάκι θα είναι μεγάλο. Θα δείτε τη συναρμολόγηση και των 6 τευχών. Οπότε από την επόμενη αποστολή να το πάμε με όπως θα βγαίνει. Ήδη έχει χρεωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα το τέταρτο δέμα, το οποίο θα έχει 3 τεύχη. Άρα λογικά από εδώ και πέρα θα μπούμε στην πορεία ότι πάμε μήνα και 4 τεύχη. Άρα αρχές του Φλεβάρι θα παραλάβουμε 3 τεύχη, το 7, 8 και 9, και στη συνέχεια αρχές Μάρτη θα αρχίσουμε να παίρνουμε 4 τεύχη. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Ήρθε η ώρα, θα ανοίξουμε το πρώτο τεύχος. Το πρώτο τεύχος, επειδή είναι πολύ αρκετά, είναι πολύ οικονομικό στα περίπτερα, βγήκε μόλις με 1 ευρώ, αγόρασα και ένα από το περίπερο, ώστε να έχουμε το κατσαβιδάκι, τυχόν βιδάκια και αν χρειαστούμε κάτι, αφού το κόστος ήταν αμεληταίο μπροστά σε αυτά που θα δώσουμε. Οπότε πάμε να ανοίξουμε πρώτα το περιπτέρου, να δούμε λιγάκι αν είναι ok, γιατί διάβασα και διάφορα σχόλια που αναφέραν ότι υπήρχε πρόβλημα. Για να αρχίσουμε να κόβουμε. Τα
τα σκορπίσαμε λιγάκι. Οπότε έχουμε ένα μεταλλικό κομμάτι. Τη σίτα που και αυτή είναι μεταλλική. Και άλλο κομματάκι. Και άλλο κομματάκι. Κατσαβιδάκι, σακουλάκι με βίδες αλφαμή, σακουλάκι με βίδες αλφαπή, βιταμή, σιμή, πόλικες βιδουλές, ντιμή, η πλαστική επένδυση. Το κάπο όντως έχει κάτι σημαδάκια πάλι, αλλά είναι σαν να έχει λιπαντικό, να πω. Κάτι έχει. Είναι βαρύ, παιδιά. Είναι βαρύ, θα είναι ωραίο. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται στην κάμερα, αλλά δεν έχει κάποιον αποχρωματισμό. Απλά είναι λίγο βρώμικο. Έχει πάνω κάτι σαλαδάκι, δεν ξέρω αν ήταν για να το προστατεύει αυτό. Πάντως το χρώμα του είναι σωστό. Τώρα αυτά εδώ με ένα ψηλό καθάρισμα πιστεύω θα είναι κομπλέ. Επίσης φαίνεται και το βάψιμό του σωστό. Οπότε από τη στιγμή που είναι μεταλλικό και είναι βαμμένο έτσι ωραία, αν έχει κάποιο θεματάκι στο χρώμα, αν έχει κάτι, φαντάζομαι μια ψηλή γυαλιστική αλυφή από αυτές που χρησιμοποιούμε στο μηχανάκι και στο αυτοκίνητο θα γίνει κούκλα. Εκ πρώτης όμως δεν έχει κάτι, απλά έχει κάτι λιπαρό πάνω, το οποίο αφήνει συνεχώς σημάδια, αλλά δεν φαίνεται να έχει κάτι το χρώμα. Και αυτό είναι του περιπτέρου που άνοιξα, δεν είναι το της συνδρομής. Ας ανοίξουμε λοιπόν τώρα το τεύχος. Λοιπόν, ένα α έχουμε, ένα β έχουμε, ένα σ, ένα σ ποιο είναι. Το 1D είναι αυτό, το 1Ε είναι αυτό, το 1F είναι αυτό, ένα H, ένα L. Είπαμε, L, H, G, F, το και είναι και αυτό εδώ το 1C. Ωραία, βιδούλες αλφαμή, αλφαπή, πιταμή, σιμή, ντιμή. Οπότε τα έχουμε όλα, είμαστε σε καλό δρόμο. Το βήμα α λέει να διπλώσουμε σε 90 μοίρες, να λυγίσουμε τη σίτα. Ωραία, ας το βάλουμε λιγάκι αυτό απέναντι να το βλέπουμε. Ας βάλουμε αυτό στην άκρη. Ο
Οπότε λέει αυτό που σου έχουμε τη σίτα, έχει εδώ μια γραμμούλα, να τη διπλώσουμε 90 μοίρες. Αυτό λογικά ακριβώς μετά τις τρύπες. Φαίνεται εδώ μια γραμμή. Για να δοκιμάσουμε ένα χάρακα. Βάζω τον έξω χάρακα στο σημείο που θέλω να διπλώσω. Ήταν λίγο σφιχτό, αλλά όχι κάτι τρελά ιδιαίτερο. Νομίζω ότι το καταφέραμε. Τώρα παίρνουμε το ένα βήτα, το γυρνάμε από ό,τι λέει έτσι και η σίτα πρέπει να ταιριάζει εδώ. Παιδιά, από ό,τι φαίνεται τη σίτα τη δίπλωσα ανάποδα, οπότε θέλει προσοχή. Δεν το είδα σωστά. Θέλει η ακριανή η τρύπα να είναι από την έξω πλευρά. Πάμε σιγά σιγά να το επαναφέρουμε. Οπότε θέλει να το κρατάμε έτσι. Άρα δώστε προσοχή, γιατί είδατε είναι εύκολο να γίνει κάποιο λάθος. Το βιβλιαράκι δείχνει με ποια πλευρά πρέπει να έχετε τις τρύπες. Οπότε στην ουσία η πλευρά που κοιτάτε πρέπει να είναι οι κοντινές αριστερά και δεξιά ακριά ακριά άλλη. Και προς αυτή την πλευρά θα το τραβήξουμε τώρα πάνω. Πάμε να το διπλώσουμε. Δεν ξέρω για εσάς, μπορεί να έχετε παραπάνω εμπειρία σε τέτοια ζητήματα, εμένα μου φάνηκε δύσκολο. Δεν φαίνεται ιδιαίτερα, αλλά μου φάνηκε δύσκολο. Πάμε να το δοκιμάσουμε τώρα. Τώρα ναι, ταιριάζει σωστά. Οπότε και οι τρεις βιδούλες μπορούν να βιδωθούν στη θέση τους. Και αυτό να εξέχει από πάνω έτσι. Λοιπόν, να σας δώσουμε λίγο προσοχή, μην κάνουμε λάθος. Και οι τρεις βίδες εδώ ίδιες είναι, λέει το AP.
Αυτό τώρα λοιπόν που έχω σκεφτεί να κάνω εδώ, γιατί θα ξεκινήσω με ένα κουτάκι του τζάμπο. Είναι το εξής. Θα αρχίσω να συγκεντρώνω τα βιδάκια ώστε να μην τα χάσω. Ξεκολλάμε το αυτοκολλητάκι που έχει πάνω αφού βγήκε ωραία. Το βάζουμε στην πρώτη θέση. Οπότε πλέον σε αυτό το πρώτο κουτάκι θα έχουμε όλες τις βίδες AP. Αν μαζευτούν και αν περισσέψουν. Θέλω να πιστεύω ότι όλο και κάποια βίδα θα μας έχουν βάλει παραπάνω μέσα, να μην είμαστε με την ψυχή στο στόμα. Αλλά για το συγκεκριμένο τεύχος, επειδή είναι οικονομικό όπως σας είπα, πήρα μόνος μου από το περίπτερο 1 με 1 ευρώ, οπότε σίγουρα έχω βίδες. Εύκολα βίδωσε, είναι και μαγνητικό το κατσαβίδι, συμπάει τη βιδούλα. Έτοιμο και το βήμα 2. Βήμα 3 τώρα λέει ότι θέλουμε αυτό εδώ το 1L. Και φαίνεται το ίδιο και από τις 2 και πάμε και το κουμπώνουμε εδώ. Εύκολα κούμπωσε. Ωραία αυτό. Αυτό το λέει γρίλια εισαγωγής αέρα. Αυτό το λέει ασφάλεια κλειδαριές καπού. Πάμε βήμα 4. Βήμα 4 δείχνει να το γυρνάμε αυτό. Και από την κάτω... Α, αυτός είναι ο γάντζος του καπό. Είναι ο γάντζος που ανοίγει το καπό. Αυτό πρέπει να πάει έτσι εδώ προς τα μέσα. Οπότε στην ουσία έρχεται και γίνεται το μάνταλο. Και θέλει 2 βιδούλες από την πάνω πλευρά. Κάθεται έτσι, δεν κάθεται, θα το κρατήσουμε. Πάλι AP, αυτές που έχουμε ανοίξει. Θα τα γυρίσουμε έτσι. Το δοντάκι είπαμε πάει από ό,τι δείχνει προς τα μέσα. Άρα πάει έτσι. Οι βίδες βιδώνουν με ευκολία, δεν βάζετε πολύ δύναμη, πάει μόνη της, θα δείτε, και επειδή είναι πλαστικά εγώ θα αποφύγω και το πολύ σφίξιμο. Μόλις πιάσει, δηλαδή αφού βιδώσει και φαίνεται μέσα στο σημείο, μόλις κάνει λίγο κόντρα το αφήνω. Τώρα έχουμε το μάντελο προς τα μέσα. Πάει και το βήμα 4, βήμα 5. Βάζουμε το 1D. Το 1D, αν δείτε, πάει μόνο από τη μία, οπότε στην ουσία το φάλτσο που έχει πάει εδώ. Μόνο από τη μία πλευρά περνάει και φαίνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Οπότε πάει και το βήμα 5, βήμα 6. Προσθέτουμε το μεταλλικό καπό. Εδώ καλό θα είναι να το έχετε σε μια καθαρή επιφάνεια ή αν έχετε κάποιο πανάκι με μικροίνες, κάτι να χρησιμοποιήσετε. Ωραία, πήγε στη θέση του μόνο του.
Και εδώ τώρα λέει θα χρησιμοποιήσουμε 2, 4, 6 βίδες αλφαμή. Βάζουμε το αλφαμή. Βάζουμε το αυτοκόλλητο στο κουτάκι μας. Εδώ έχει 2, 4, 6, 8. Οπότε αφαιρούμε τις 2 και μένουμε με 6. Και ξεκινάμε τώρα περιμετρικά. Έχουμε 1-2 εδώ στο πλάι. Και είμαστε εντάξει. Τώρα λέει να χρησιμοποιήσουμε 2 βίδες βιταμή και να βάλουμε το 1 βίτα που είναι η ενίσχυση του καπό. Το 1 βίτα είναι αυτό που θέλουμε και 1-2 εδώ. Το σακουλάκι είχε μέσα 3 βίδες, οπότε αφήνουμε τη μία στην άκρη, πάμε να βάλουμε τις άλλες 2. Έτοιμο και το βήμα 7. Τώρα στο βήμα 8, βιδώστε τη βάση του μεντεσέ πάνω στην αριστερή πλευρά του καπό. Οπότε δείχνει σε αυτή την πλευρά του καπό. Να έρθουμε και να βάλουμε αυτό το μεντεσέ. Ο μεντεσέ αυτός το καλό είναι ότι μπορεί να πάει και αυτός μόνο με τη μία πλευρά. Όπως είναι και το λογικό βέβαια, αν το δείτε από κοντά το καταλαβαίνετε. Και θέλουμε βίδες DM. Πάλι 3 βίδες εδώ. Και το βήμα 8. Το βήμα 9 τώρα δείχνει ότι στην πλαϊνή πλευρά εδώ του μεντεσέ που βάλαμε πρέπει να βάλουμε τα 2 αυτά λαμάκια. Το ένα το λέει μακρύ μεντεσέ, πάνω στη βάση του μεντεσέ. Το γράμμα L στο μακρύ μεντεσέ πρέπει να είναι στραμμένο προς τα μέσα και η εγκοπή πρέπει να είναι στραμμένη προς τα κάτω. Το L προς τα μέσα, η εγκοπή προς τα κάτω. Άρα αυτό θα πάει εδώ. Το λέει, έχει ένα L εδώ, το οποίο πάει προς τα μέσα και η εγκοπή, άμα δείτε, ταιριάζει, δηλαδή αν φέρετε εδώ τις 2 τρυπούλες που είναι οι βίδες, θα δείτε ταιριάζει η εγκοπή πάνω στη... πάνω στη βίδα αυτή του μεντεσέ, δηλαδή αυτό θα έρθει και ακουμπώσει τώρα εδώ. Οι 2 αυτές τρυπούλες, στις 2 αυτές τρυπούλες. Και στη συνέχεια λέει, η εγκοπή πρέπει να είναι προς τα κάτω, στερεώστε το αριστερό κοντό μεντεσέ, όπως φαίνεται στην εικόνα, πάνω στη βάση μεντεσέ. Οπότε το κοντό θα πάει εδώ, άρα πάμε πρώτα να βάλουμε το μακρύ. Να ανοίξουμε εδώ τις βίδες. Τη βίδα της φύγκω τόσο
ώστε να σφίξει αλλά να κουνιέται και σωστά ελεύθερα αυτό, γιατί όπως καταλάβαμε αυτό συνομείται εσείς, αφού ξέρουμε ήδη ότι θα ανοικοκλίνει το καπό. Άρα ναι, μένει να βιδώσει σωστά, αλλά από την άλλη να λειτουργεί κιόλας. Πάμε να βάλουμε και τον μικρό μεντεσέ. Με τον ίδιο τρόπο. Έχει και αυτός ένα κονικό, αν δείτε, και το γράμμα L. Οπότε με τον ίδιο τρόπο βιδώνουμε και αυτό από την εξωτερική πλευρά. Δηλαδή εδώ. Πάει και θα βιδώσει εδώ. Και αυτό ήταν το τελευταίο βήμα, το 9. Οπότε τώρα έχουμε και μεντεσέ από τη μία πλευρά, φαντάζομαι σε κάποιο τεύχος θα έρθει άλλη. Είπαμε το σφίγγουμε τόσο ώστε να λειτουργεί ο μεντεσέ χωρίς να είναι πολύ χαλαρός. Παιδιά, είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο, είναι ωραίο. Και εγώ, όπως σας είπα, αυτό που θα κάνω με τα βιδάκια είναι, θα κρατήσω και αρχή ένα πλαστικό, θα δούμε πώς θα πάει στην πορεία. Κολλάω μέσα τα αυτοκόλλητα όπως θα ξεκολλάμε, ή μπορείτε να γράψετε με κάποιο δικιά σας ετικέτα ή κάτι, ώστε να μου μείνουν τα παραπανίσια. Θεωρώ ότι παρακάτω θα συναντήσουμε ίδιες βίδες, οπότε θα μας είναι χρήσιμες. Αυτό ήταν το πρώτο τεύχος. Οπότε καλή μας αρχή και πάμε να φτιάξουμε το επόμενο. Εδώ έχουμε λοιπόν το τεύχος νούμερο 2, που είναι ο προφυλακτήρας. Για πάμε να τα ανοίξουμε και αυτό. Γιούπι, δεν κατάφερα. Τα έκανα λίγο το λουμπούκι. Λοιπόν, αυτό λέω να μην καραδιάσω, θα το κρατήσω εδώ στην άκρη στο κουτάκι. Θα βγάλω μόνο τις βίδες. Εκ πρώτης βλέπουμε αμή, απή, gm. Αμή και απή έχουμε από το προηγούμενο. Και εδώ τώρα θα μοντάρουμε τον προφυλακτήρα. Και λογικά οι απή είναι ίδιες. Όντως και οι αμή είναι ίδιες. Από ό,τι φαίνεται δεν λείπει κάτι από τα εξαρτήματα, ο προφυλακτήρας, το κόκκινο, το σκάνερ, τρία από αυτά, τρία από τα άλλα, τρία τέτοια, τρία σετ βίδες και ένα που λέει 2G. Οπότε πάμε, βήμα πρώτο. Παίρνουμε τον προφυλακτήρα. Ωραίος, παιδιά, προφυλακτήρας, στιβαρός. Μόλις μπει το σκάνερ θα κάνουμε πάρτι. Και εδώ λέει τώρα βιδώστε με μια βίδα αμή το βραχίον αφότων 2G στην αντίστοιχη υποδοχή στο αριστερό άκρο του εσωτερικού προφυλακτήρα 2α με την πράσινη κουκίδα να βλέπει μπροστά και ευθυγραμμίστε το. Εδώ πρέπει να δώσουμε λίγο προσοχή. Ποια βίδα δείχνει? Δείχνει τη βίδα στη μέση. Έχει εδώ μια μικρούλα. Πρέπει να πάρουμε αυτό. Η πράσινη κουκίδα λέει να δείχνει μπροστά. Άρα αυτό πρέπει να πάει εκεί μέσα έτσι. Δεν κάθεται όμως, σας βάλουμε τη βιδούλα. Βιδούλα θέλει αμή. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει κάτι παρόμοιο, εγώ είναι η πρώτη φορά που το κάνω και σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει, ζορίζομαι.
Φταίνε και τα δαχτυλάκια μου μάλλον που είναι μικρούλικα. Πιστεύω ότι παίζει και αυτό το ρόλο του. Αλλά θα το καταφέρουμε. Πιστεύω ότι αυτά τα βουντιάκια θα σας βοηθήσουν. Θέλω να πιστεύω τουλάχιστον, ώστε να μην κάνετε τα ίδια πράγματα, να βλέπετε τι μπορεί να γίνει διαφορετικά από αυτό που κάνω και να το πετυχαίνετε κατευθείαν. Με λίγο παραπάνω κόπο το πετύχαμε. Τώρα έχει εδώ μπροστά μία κουκίδα. Πάει το βήμα ένα. Στο βάλουμε πίσω. Στο βήμα 2 λέει ότι πρέπει να φτιάξουμε φωτάκια. Άρα παίρνουμε τα 2 F που είναι αυτά εδώ. Και όπως κοιτάμε τις τρύπες, δείχνει ότι κοιτάμε τις τρύπες, βάζουμε κρυσταλάκι. Ψιλοσφινώνει. Εύκολο το βήμα 2, μ' άρεσε. Τώρα εδώ λέει θα χρησιμοποιήσουμε βίδες αρκετές ΑΠ. Τις βάλουμε στο κουτάκι και θα χρησιμοποιήσουμε τα 2D. Τώρα αυτό δεν το καταλαβαίνω καλά, αν δείτε από τη μία πλευρά οι βίδες είναι στο ίδιο σημείο, από την άλλη πλευρά είναι μακριά. Η πλευρά που είναι μακριά πάνε κάτω, δηλαδή όπως το δείχνει εδώ, όπως το βλέπουμε έτσι εδώ. Αυτό θα πάει και θα βιδώσει εδώ. Οπότε στην ουσία βιδώνουμε διαγώνια. Καλό να μην σφίξετε τις βίδες, δείτε ότι πατάνε σωστά. Και μετά τις θερματίζεται. Έτοιμο το πρώτο. Έτοιμο και το τρίτο, οπότε πάει και το βήμα 3. Βήμα 4. Παίρνουμε τον προφυλακτήρα. Τον κοιτάμε. Και όπως τον κοιτάμε, λέει, παίρνουμε ένα φανάρι και το βάζουμε. Τις εσωτερικές τρύπες, άρα δείχνω ότι έχουμε βάλει βίδα δεξιά, βίδα αριστερά.
και πάει εδώ. Οπότε αν το ακριανό πάει εδώ, δεν μου αρέσει γιατί κάθεται μακριά, αλλά μάλλον έτσι κάθεται. Γιατί εδώ το δείχνει ξεκάθαρα ότι πρέπει να πάει σε αυτό εδώ το κενό και η βίδα σε αυτό εδώ το κενό. Οπότε εκεί πάει και βιδώνει. Άρα πρέπει να πάμε να βάλουμε. Τι λέει εδώ πέρα, ότι λάβετε υπόψη ότι στην ανώτερη φλάτζα του καπακιού πρέπει να βρίσκεται στο επάνω μέρος και υφαρτείτε στο κάτω μέρος και βιδώστε στον προφυλακτήρα με δύο βίδες αλφαμή. Άρα από ό,τι φαίνεται εδώ πάλι κάποιο λάθος έχω κάνει. Ναι, θέλει τη μικρή πλευρά πάνω και τη μεγάλη κάτω. Βέβαια, πάλι μακριά μέσα φαίνεται, αλλά έτσι το δείχνει ότι πάει. Δηλαδή όπως έχετε το φανάρι, το πάνω το πλαστικό είναι πιο στενό, το κάτω πιο φαρδί. Αλλά όπου και να το τοποθετήσετε, παρόλο που κάθεται σωστά, δείχνει μακριά. Οπότε φαντάζομαι ότι έτσι πάει. Άρα ξεκινάμε να βιδώνουμε. Και εδώ θέλει βίδες αλφαμή. Πάντως οι οδηγίες είναι πολύ αναλυτικές. Αν έχετε συνηθίσει να τις βλέπετε, γιατί εγώ όπως είδατε δεν δίνω τόσο προσοχή στη λεπτομέρεια. Είμαι πιο πολύ του τι βλέπω και όχι τόσο τι γράφει η οδηγία. Αλλά όπως είδατε η οδηγία είναι αναλυτική και δίνει λύση. Άρα ακολουθούμε τις οδηγίες και θα έχουμε το σωστό αποτέλεσμα. Και σιγά σιγά όπως είδατε και κανένα λάθος να κάνουμε δεν πειράζει. Αν είμαστε προσεκτικοί και δεν κάνουμε ζημιά, λύση θα βρεθεί, το αποτέλεσμα θα είναι σωστό. Οπότε τώρα βιδώνοντας και τον τρίτο προβολέα τελειώνουμε. Από ό,τι καταλάβατε ο προφυλακτήρας θα έρθει σε τεύχη. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Εκ πρώτης δεν με ξετρελαίνει. Τώρα δεν ξέρω αν προσθεθεί κάτι άλλο ή πώς θα γίνει αυτό, οπότε μην προτρέχω. Πάντως το αποτέλεσμα το σωστό είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Είναι η προβολή στα σκαλοπάτια, τακ τακ τακ, ο ένας δίπλα από τον άλλον και άκρη άκρη έχει αυτή εδώ την κουκίδα. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι θέσεις που πάει, οπότε είναι δύσκολο να κάνετε λάθος και το λέει μέσα, όπως είπαμε, η πιο μεγάλη πλευρά του πλαστικού που είναι πιο μακριά οι βίδες από την κάτω πλευρά, από το έδαφος, το πούμε έτσι, οι μικρές προς το σκάνερ. Άρα ολοκληρώσαμε και το βήμα 5. Το βήμα 6 λοιπόν. Το βήμα 6 λέει ότι παίρνουμε το 2B. Και όπως έχουμε τον προφυλακτήρα εδώ, το περνάμε από πάνω μέσα έτσι. Τώρα κάτι γίνεται. Τώρα μιλάει πιο σωστά. Και παίρνουμε το 2C. Το οποίο πάει κατά αυτόν τον τρόπο. Και θα βιδωθεί από τις δύο τρυπούλες που έχει εδώ. 1-2. Με δύο βίδες GM. GM δεν έχουμε στο κουτί μας, πάμε να βάλουμε το αυτοκολλητάκι.
Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ολοκληρώνουμε τον προφυλακτήρα. Οπότε αν κάποιος σκέφτεται να πάρει, να μην πάρει όλο το αυτοκίνητο και να αγοράσει από το περίπτερο, ξέρω εγώ, τον προφυλακτήρα, γιατί θα ήταν μια καλή ιδέα αυτή, να παίζει με το σκάνερ και τα φώτα, όπως βλέπετε θα χρειαστείτε αρκετά τεύχη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι, χρειάζεται σίγουρα το τεύχος 5 που θα δούμε που θα μπει το σκάνερ και τουλάχιστον άλλα δύο τεύχη, δηλαδή ένα να προσθεθούν τα τρία φανάρια από εδώ, οι τρεις προβολείς στο δεξί μέρος του αυτοκινήτου από την πλευρά του συνοδικού και το όποιο μετά χρειαστεί για να μπορούν να ανάψουν τα φώτα. Άρα αν θέλετε να έχετε ένα λειτουργικό προφυλακτήρα με σκάνερ και φώτα, θα το περάσουμε το 40. Δεν βλέπω προκοπή. Πιστεύω θα το σπάσουμε ακόμα περισσότερο, οπότε αν θέλετε να έχετε ένα προφυλακτήρα κομπλέ, θα είναι αρκετά τα χρήματα. Τέλος λοιπόν και το δεύτερο. Πάμε να δούμε το τρίτο τεύχος. Και πάμε τώρα να δούμε το τεύχος 3. Την Ζάντα. Από ό,τι φαίνεται και εδώ κομπλέ θα είμαστε. Έχουμε όλα τα εξαρτήματά μας. Τζέντα, λάστιχο, τι είναι αυτά. Κάλυμα, κάλυμα, λαγκάνα. Βίδες, βίδες, βίδες. Α, έχει κι άλλες βίδες. AM. AM έχουμε χρησιμοποιήσει ήδη. EM δεν έχουμε χρησιμοποιήσει, θερμοκολλητάκι, FM δεν έχουμε χρησιμοποιήσει, BP δεν έχουμε χρησιμοποιήσει. Βήμα 1 λοιπόν. Παίρνουμε το ελαστικό. Το ελαστικό έχει μέσα έξω. Όχι, το ελαστικό και από τις δύο πλευρές είναι ίδιο. Είναι λίγο τούμπανο. Για να δούμε αν θα το καταφέρουμε έτσι. Αλλιώς ένα παλικάρι στο προηγούμενο βίντεο σχολίασε ότι μπορούμε να το βάλουμε σε λίγο νεράκι και να ζεστάνει. Οπότε όταν ζεσταθεί θα μαλακώσει. Για να το δούμε πρώτα έτσι. Παίρνουμε το 3β. Το έχει κρίσει υποδοχές για βίδες. Παίρνουμε το 3C, πρέπει να το ευθυγραμμίσουμε. Με λίγο δύναμη πήγε στη θέση του, φαίνεται να είναι εντάξει, να δούμε τώρα σε σχέση με τις βίδες. Φαίνεται να είναι κοντά και να μπορεί να βιδώσει, για να δούμε. Οι βίδες που χρειαζόμαστε είναι η εμι. Θέλει λίγο πίεση, δηλαδή έχει κενό. Οπότε πρέπει να βρείτε έναν τρόπο ώστε με το ένα σχέρι να πιέσετε και μετά να βιδώσετε. Δεν θέλω να βάλω κάτι από κάτω, μην κάνει κάποιο σημάδι.
Αν είχαμε ένα άτομο να μας βοηθήσει θα ήταν πιο εύκολο, αλλά μοναχικό σπορ. Λίγο παραπάνω δύναμη και θα δείτε όταν το πιέζετε πριν ξεκινήσετε να βιδώσετε, θα δείτε ότι υπάρχει εδώ κενό, όπως βλέπετε τώρα αυτό εδώ, θα δείτε ότι υπάρχει μεγαλύτερο κενό. Μόλις όμως το πιέσετε λίγο με το χέρι, θα δείτε ότι αυτό το κενό κλείνει και η βίδα το μαζεύει. Στην πριν πει η πρώτη βίδα ήταν μεγαλύτερο το κενό. Τώρα που έχει πει η βίδα δεν χρειάζεται καν πίεση, γιατί είναι στη θέση του. Δηλαδή αν θα βάλετε ελάχιστη, ίσα να το βοηθήσετε για να μην χαλάσετε τη βίδα. Μόλις μπουν και τρεις βίδες θα δείτε ότι η επαφή είναι σωστή και είναι ενιαία η γραμμή. Δεν ξέρω κατά πόσο περνάει τώρα από την κάμερα. Εφάπτονται πλέον τα δύο κομμάτια. Άρα το βήμα 1 ολοκληρώθηκε. Ωραία ζαρέλα. Παραπήγε μέσα. Για το βήμα 2 θέλουμε τη δαγκάνα. Αυτό το πλαστικό. Και δύο βίδες BP. BP δεν έχουμε χρησιμοποιήσει. Θέλουμε δύο βίδες. Μέσα έχει τρεις ή μία στο κουτάκι. Και εδώ δείχνει τώρα, όπως το βλέπουμε έτσι αυτό, έρχεται το L της δαγκάνας και πάει εδώ. Και εδώ θα βιδώσουμε. Έτοιμο και το βήμα 2. Στο βήμα 3 θέλουμε αυτό και αυτό. Δείχνει αυτό πάει έτσι και αυτό πάει έτσι. Ευθυγραμμίζονται γιατί έχει μια εγκοπή εδώ που σας τη δείχνει κιόλας. Στην ουσία αυτή η εγκοπή είναι ίδια και από την άλλη πλευρά, οπότε ευθυγραμμίζεται και κουμπώνει εύκολα αυτό. Εύκολο το βήμα 3, μα κάνετε και τα υπόλοιπα έτσι. Βήμα 4, βάζουμε το δισκόφρενο στη δαγκάνα. Έχει πάλι εδώ πέρα εγκοπή, οπότε κοιτάμε να το ευθυγραμμίσουμε. Αν δείτε εδώ, έχει την εγκοπή, οπότε πρέπει να πάνε όλα στην ευθεία. Μετά παίρνουμε, λέει, αυτό εδώ, που εδώ έχει την εγκοπή που θα μας βοηθήσει να πάνε όλα σωστά. Τώρα εδώ έχει και η ζάντα εγκοπή, οπότε και το δισκόφρενο θα πρέπει να πάει να ταιριάξει την εγκοπή. Άρα με τις εγκοπές πάνε και ταιριάζουν όλα. Γυρνάμε ανάποδα όπως λέει, λύνουμε τη ροδέλα μας. Εδώ θέλουμε τη βίδα FM. FM δεν έχουμε χρησιμοποιήσει, κρατάμε το αυτοκολλητάκι.
Οπότε έτοιμη η ζέλα μας στο άκρο και τώρα έμεινε να βάλουμε το τάσι. Το οποίο τάσι θέλει δίδομα με πολλές βίδες. Και ολοκληρώθηκε ο τροχός μας, έτοιμο το άκρο, δισκόφρονο δαγκάνα, ζάντα, καπάκι, βαρύ, είναι βαρύ, είναι ωραίο. Τώρα αυτό θα γίνει μεγάλο αυτοκίνητο. Έτοιμο και το τεύχος 3, πάμε για το 4. Τεύχος 4 λοιπόν, το καμπλό, εδώ παιδιά, το βλέπετε ντέρμπι. Όπως βλέπετε έχει πολύ μπιχλιμπίδι μέσα. Για να δούμε τι θα κάνουμε. Επιτέλους το καταφέραμε. Ανοίξαμε. Όπως βλέπετε παιδιά πολύ μπιχλιμπίδι. Ας ελπίσουμε να μην μας ταλαιπωρήσει. Βίδες BP. Έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει ωραία. Βίδες AP έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει ωραία. Βίδες GM έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει ωραία. Αυτό σημαίνει ότι και να σκέφτομαι ένα πρέχει κατά τη χώρα. Έχουμε. Ας το γυρίσουμε. Βλέπουμε πως φωτογραφία. Βήμα πρώτο. 4ΙΤΑ 4G. Ποιο είναι το 4ΙΤΑ το? Τουρουρουρουρουρουρου. 4ΙΤΑ είναι αυτό εδώ που πρέπει να είναι. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι το 4ΙΤΑ, ωραία. Και 4G. Είναι αυτό που το δείχνει και πηγαίνει έτσι. Ωραία, αυτό απλά το θηλυκώσαμε και περιμένει. Βήμα 2. Παίρνω το ταμπλό. Πάρουμε το ταμπλό και θα το κρατήσουμε ανάποδα και θα δουλέψουμε εδώ, όπου εδώ τώρα θέλει το 4ν. Το 4ν είναι με τα λαμπάκια. Είναι αυτό. Σα φαίνεται από εδώ. Πάει έτσι. Έτσι ταιριάζει με τη φωτογραφία. Ωραία. Και εδώ δείχνει. Ερχόμαστε και βάζουμε αυτό. Έτσι. Και θέλουμε βιδάκια BP. Έτοιμο. Πάμε τώρα το 4μι. Είναι, πάμε και το βάζουμε. Μέσα εδώ.
Ναι, αν το πάμε στη θέση του, μπαίνει και σφινώνει. Οπότε κάθεται και δεν φεύγει. Έτσι λοιπόν είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ωραίο δείχνει. Στην άκρη. Πάμε για το βήμα 4. Θέλουμε 4F, 4Y, 4D, 4C. Πολύ 4. Στην ουσία από ό,τι βλέπω θέλουμε τα μεγάλα από το ταμπλό αυτό είναι το 4F. Το διπλό με το μεγάλο από εδώ είναι το 4E. 4D μου το μικρό από εδώ και 4C όλο αυτό το ματζαφλάρι. Και πάμε, το 4L είναι αυτό εδώ. Τα οποία αυτά αν δείτε είναι διάφανα, οπότε θα φωτίζονται και θα είναι super duper. Μένει συνειδητό και κάθεται. Μόλις κάτι θα το καταλάβετε. Πάμε στο επόμενο. Έτοιμο και αυτό. Πάμε στη διπλή οθόνη. Έχω δει στην Τίνο και κάνουν πάρα πολλές πατέντες εδώ στη διπλή οθόνη. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα αν θα το σκαλίσω ή αν θα το αφήσω όπως έρχεται από το εργοστάσιο. Θα το δούμε μελλοντικά αυτό. Αν θα κάνουμε κάτι ή αν θα το αφήσουμε έτσι. Προς το παρόν Τίνο στο να μην πειράξω τίποτα, να το κάνω ακριβώς όπως βγαίνει. Πάει και το βήμα 4, πάμε στο βήμα 5. Και τελείωσε αυτά. Στο βήμα 5 παίρνουμε το ταμπλό μας. Το 4F είπαμε είναι αυτό. Και μας δείχνει πάμε τέρμα άκρη. Και το βάζουμε εδώ. Σωστά δεν το βλέπω, σωστά το βλέπω. Παίρνουμε μία βίδα εδώ, τη βίδα θέλει BP. Βήμα 6. Το αριστερό πάνελ του ταμπλό. Πώς το δείχνει αυτό? Το δείχνει έτσι. Πολύ ωραία. Και θέλει 3 βίδες BP. Ωραίο. Πάει και το βήμα 6. Στο βήμα 7 παίρνουμε αυτό. Εδώ πάλι BP. Μετά έχουμε δίπλα τις οθόνες.
Τώρα εδώ δείχνει ότι βάζουμε αυτά τα κόκκινα λαμπάκια. Τα οποία και αυτά, αν δείτε, έχουν φορά, θα το καταλάβετε όταν το βάλετε, το δείχνει και στις οδηγίες. Και βάζουμε το 4P το εδώ. Με μία βίδα BP. Και στο βήμα 9 τις υπόλοιπες οθόνες. Πάλι με δύο βίδες BP. Πάει και το βήμα 9. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Παιδιά, είναι ωραίο. Και όταν φωτίσει, μπορεί να έχει καμία τρελή λεπτομέρεια, αλλά είναι καλό. Φανταστείτε και αυτό θα είναι μέσα αμάξι και απλά θα το βλέπεις φωτισμένο. Δηλαδή, σίγουρα ο φωτισμός θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά ακόμα και έτσι είναι ωραίο. Πάμε τώρα στο βήμα 10. Έχει εδώ ένα μικρό σημαδάκι. Πρέπει να γίνω μάλλον λίγο πιο προσεκτικός. Αλλά αυτές τις γραμμές σίγουρα δεν τις έκανα εγώ. Φαίνεται σαν να έχει τριφτεί, σαν να έχει κάποιο εξώκωμα εδώ και να το έχουν τρύψει. Με το μάτι βέβαια δεν φαίνεται τόσο. Ας την κάμερα δεν ξέρω πώς θα φανεί. Πάντως φαίνεται ότι είχε κάποιο σημαδάκι, βέβαια δεν πρόσεξα. Ίσως πρέπει να πάρω και εγώ ένα πανάκι τελικά να βάλω. Θα δούμε. Παίρνουμε τώρα το 4TAF. Το 4TAF είναι αυτό. Έχει 4V και 4W. Δεν έχει γωνία, κάνει γωνία εδώ το πλαστικό και το άλλο κάνει γωνία εξίσου, οπότε ναι, η εγκοπή βοηθάει να το επιβεβαιώσουμε. Ναι, δεν πάνε διαφορετικά και αν δεν μπορείτε να το ξεχωρίσετε, γιατί η εγκοπή που έχει δεν είναι εντελώς παραλληλόγραμμο. Ξέρω να το πιάνει τώρα. Δεν κάνει σωστό focus. Ωραία, εδώ κάπως φαίνεται. Αν δείτε, δεν είναι εντελώς παραλληλόγραμμο. Έχει ένα κόψιμο φάλτσο. Το κόψιμο το φάλτσο υποχρεωτικά πάει στο φάλτσο που κάνει εδώ το τιμόνι. Οπότε και να θέλουμε να τα βάλουμε ανάποδα, δεν μπαίνουν. Άρα μου έφυγε και απορία πώς να τα ξεχωρίσω. Αν δείτε εδώ, αυτά έχουν ένα φάλτσο, το τιμόνι έχει ένα φάλτσο. Το ίδιο και από εδώ. Οπότε δεν μπορούν να πάνε διαφορετικά και να θέλουμε. Άρα βάζουμε αυτά, παίρνουμε αυτό. Και αυτό πάλι πάει με μία φορά, με ένα τρόπο, και εδώ θέλει δύο βιδάκια ΑΠ. Έτοιμο. Οπότε στην ουσία ολοκληρώθηκε. Το δείχνει εδώ στο τέλος το αποτέλεσμα. Δηλαδή, έχουμε το ταμπλό όπως είναι, έχουμε αυτό το κομμάτι όπως είναι, και τα άλλα κομμάτια μένουν για μετά, δηλαδή το GM, αυτό
το τιμόνι εδώ, ο κολόνο τιμονίου λογικά και το μικρό το κρυσταλάκι μένουν εδώ. Οπότε ερχόμαστε πάλι σε αυτό που λέγαμε, πώς θα το αποθηκεύσουμε. Λογικά σε σακουλάκια ξεχωριστά ένα τεύχος θα τα κρατήσω. Και τις βίδες όπως είπαμε σε ένα κουτάκι όλες μαζί. Δηλαδή τώρα αυτές που θα τις χρησιμοποιήσεις IP θα πάνε στη θέση τους. GM θα πάνε στη θέση τους. Και τώρα και αυτά εδώ θα χρησιμοποιήσω ένα σακουλάκι που κλείνουμε zip. Αυτό ήταν το τέταρτο τεύχος. Ένα πολύ ωραίο ταμπλό. Πάμε για το πέμπτο. Λοιπόν, στο πέμπτο τεύχος έχουμε την μπαταριοθήκη, ένα μέρος του σασί, βιδάκια και κάποια άλλα πραγματάκια. Πάμε να τα ανοίξουμε. Αυτά είναι τα περιεχόμενα. Έχουμε εδώ και το κουτάκι με τα βιδάκια. ΑΠ και BP έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει, ωραία. Τώρα, η συναρμολόγηση σε αυτό το τεύχος ξεκινάει με κομμάτι του προηγούμενου τεύχους, το οποίο είναι στο 4 λοιπόν. Έχουμε και λίγο χώρο ταξικό πρόβλημα για να μπορέσουμε να τραβάμε το βίντεο. Άρα λοιπόν παίρνουμε το 4R. Βάζουμε το κόκκινο το φωτάκι εδώ. Παίρνουμε το 4Q. Και γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουμε βίδες GM. GM έχουμε εδώ. Πάει και αυτό το κομμάτι. Οπότε το βάζουμε στην άκρη. Τώρα για το βήμα 2 λέει να φέρουμε τον προφυλακτήρα. Ο προφυλακτήρας είναι εδώ. Να πάρουμε από εδώ την πλακέτα, η οποία πλακέτα δείχνει το καλώδιο να φεύγει προς τα αριστερά και θα βιδώσει στη μέση με δύο βίδες AP. Προσέξτε λιγάκι, γιατί πρέπει να πάρει μια γωνία, την οποία γωνία δεν έχει. Οπότε σιγά σιγά φαντάζομαι με το βίδωμα θα τη φέρουμε και θα πάρει την γωνία που χρειάζεται. Πάμε βιδούλες AP. Και αυτό είναι το βήμα 3. Βιδόθηκε το σκάνερ μας. Μετά δείχνει το καπάκι που είναι αυτό εδώ, με τη δεξιά πλευρά που είναι το τσιπάκι. Ωραία, και εδώ βιδώνουμε με βίδες BP. Και τώρα μας δείχνει ότι ήρθε η ώρα να χαρούμε. Για να δούμε. Θέλει 4 μικρές μπαταρίες. Και έχουμε πλέον το περίφημο σκάνερ. Αυτά είναι. Ωραίο είναι, ελπίζω να περνάει και ωραία από την κάμερα.
στο ίντερνετ έχω δει ότι υπάρχουν αρκετές μετατροπούλες που γίνονται και για το ρεύμα να μην δουλεύει με μπαταρίες και τέτοια. Θα ήθελα τη γνώμη σας αυτό, δεν ξέρω ακόμα, δεν το έχω αποφασίσει, έχουμε καιρό να το σκεφτούμε. Επειδή έχω δει ότι υπάρχουν αρκετά mod που μπορεί να γίνουν, δεν ξέρω αν θέλω να το πειράξω ή αν θέλω να το κρατήσω στην κατάσταση που έρχεται. Είναι κάτι που θα το σκεφτώ, αν θέλετε στα σχόλιά σας μπορείτε να μου πείτε την άποψή σας. Και είναι κάτι που θα το δούμε εν καιρό. Ολοκληρώσαμε λοιπόν το πέμπτο τεύχος, μας μένουν κομμάτια που θα είναι για επόμενη συναρμολόγηση, θα δούμε πότε. Στην ουσία έχουμε προφυλακτήρα μαζί με τις μπαταρίες, το τιμόνι και ένα μπράτσο για το σασί. Πάμε λοιπόν για το έκτο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το έκτο τεύχος. Παίρνουμε το γραφείο αυτόν. Μας το δείχνει έτσι και εδώ θα χρειαστούμε το 6β. Το 6β είναι αυτό εδώ, το οποίο θα πάει έτσι εδώ. Είπαμε, ευτυχώς το σχέδιο έχει λεπτομέρειες και βοηθάει πολύ και εδώ θέλει μια βίδα εμι. Και παίρνουμε το άλλο και το πάμε από την απέναντι πλευρά. Και δεν κάνω σωστά. Για μισό λεπτάκι, γιατί κάτι δεν κάνουν σωστά εδώ. Ναι, παίρνω τη λάθος βάση τόση ώρα. Είχε παραπέσει πιο πίσω. Αυτές, αν δείτε το γράφει στις οδηγίες, έχει γραμματάκι πάνω. Λέει R, L και αντίστοιχα βλέπουμε εδώ σε ποια πλευρά είναι. R εδώ, L από εκεί. Οπότε τώρα που πήραμε το σωστό εξάρτημα, μπήκε η κατευθείαν στη θέση του. Στο βήμα 3 λέει τώρα παίρνουμε το 6D και το 6E. Αντίστοιχα έχει και εδώ left και right. Εδώ λέει θα χρησιμοποιήσουμε μια βίδα γιοταμή από την κάτω πλευρά. Πολύ ωραία. Ή ταμή. Βίδα από την κάτω πλευρά. Και αντίστοιχα κάνουμε την απέναντι πλευρά.
Έτοιμο και το βήμα 4. Πάμε τώρα στο βήμα 5, που θέλει από την από εδώ πλευρά να βάλουμε αυτό το ψαλίδι. Το λέει πάνω και ο Λασάρ και μας δείχνει χαρακτηριστικά την εγκοπή ότι πρέπει να πάει από εδώ. Και τώρα θέλουμε βίδες γιοταμή. Οπότε και έχουμε σωστή κίνηση του ψαλιδιού. Και ολοκληρώσαμε και το βήμα 5. Το βήμα 6 τώρα θέλει να πάρουμε το κομμάτι από το προηγούμενο τρέφος, από το 5. Και σε αυτό εδώ θα προσθέσουμε το 6F. Ποια πλευρά, από την από εδώ πλευρά. Άρα αυτό πρέπει να πάει έτσι. Και εδώ τώρα θα βιδώσουμε δύο βίδες DM. DM έχουμε χρησιμοποιήσει πάλι. Οπότε το κατσαβίδι το χοντρό μέχρι στιγμής δεν μας χρειάστηκε, ίσως είναι για κάποιο μελλοντικό. Όλες οι βιδούλες ήταν με ψηλό κατσαβιδάκι. Με το πιο ψηλό από τα δύο τέλος πάντων. Και το αποτέλεσμα. Οπότε τώρα τελειώσαμε με αυτά. Πάει και το έκτο τεύχος. Ας συγκεντρώσουμε λοιπόν λιγάκι τώρα εδώ τι έχουμε μέχρι τώρα. Να δείτε τι έχουμε καταφέρει. Και δύο κατσαβιδάκια. Μπόλικα βιδάκια μέχρι στιγμής. Έχουμε συμπληρώσει 11 θεκούλες. Τις μαζεύουμε να δούμε. Οπότε παιδιά αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο, λιγάκι μεγάλο γιατί στην ουσία δεν είναι παραλαβή του τρίτου δέματος, αλλά θα δείτε και τα 6 τεύχη της εναρμολόγησης και των 6 τευχών. Ελπίζω να σας αρέσει η διαδικασία όλη αυτή, θα το συνεχίσω αυτό κάθε δέμα πλέον από εδώ και πέρα που παραλαμβάνω. Θα κάνουμε το άνοιγμά του και επί τόπου θα κάνουμε και τη συναρμολόγηση. Οπότε αρχές Φλεβάρι περιμένετε να δείτε 3 τεύχια ακόμα, το 7, το 8 και το 9 που θα έχει μέσα και μετά βλέποντας και κάνοντας πάλι. Ελπίζω να σας αρέσουν τα βιντεάκια, το μοντέλο θα βγει πάρα πολύ ωραίο αναμφισβήτητα, φαίνεται ήδη, θα είναι στιβαρό, είναι μεταλλικό, ήδη το ταμπλό μου αρέσει όπως είναι, για το σκάνερ δεν το συζητάμε, είμαι... Όχι απλά φαν, τρελαίνομαι για το σκάνερ αυτό, από πιτσιρικά σαν τα πρώτα ηλεκτρονικά προσπαθούσα να φτιάξω τέτοια σκάνερ να λειτουργούν, να δουλεύουμε και ευτυχώς τώρα με τεχνολογία που έχουμε πάρα πολύ εύκολα μπορούμε και φτιάχνουμε και αν παρατηρήσετε, αν δείτε και τη σελίδα μας ή παλιά βιντεάκια έχουμε κάνει αρκετά. Μια εγγραφή όπως εγώ πει πάντα θα βοηθούσε, αν σας άρεσε το βίντεο κάποιο like, αυτά από εμένα. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.